Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το Α και το Ω της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη του τόπου και όχι η φοροεπιδρομή. Γιατί στη φορολογική ιστορία του τόπου δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοια υπέρμετρη και ληστρική φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων όπως αυτή που εφαρμόζεται τα τελευταία 3,5 μνημονιακά χρόνια και σχεδιάζεται να κορυφωθεί το 2014 μέσω των διατάξεων του παρόντος νομοσχεδίου. Οι φόροι επί της ακίνητης περιουσίας των πολιτών έχουν επταπλασιαστεί σε σχέση με την περίοδο των πρώτων μνημονίων, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο την περιουσία των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Κύριε Μοσορούλη, ακούστε λίγο και τον κύριο Παυλόπουλο, που είναι και καθηγητής της νομικής. Η υπερφορολόγηση αυτή, όπως εκφράζεται και σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από το παρόν νομοσχέδιο, λαμβάνει πλέον ανοιχτά το χαρακτήρα της σταδιακής κατάσχεσης της ιδιωτικής περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων. Η δημόσια περιουσία, βέβαια, ξεπουλιέται και κατάσχεται μέσω του περιβόητου ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η ιδιωτική περιουσία κατάσχεται μέσω ενός βαθιά ταξικού μνημονιακού φορολογικού συστήματος. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, κύριε Μουσουρούλη, θέτει πολύ σοβαρά ζητήματα που καλό είναι να το διαβάσουν και οι υπουργοί και οι βουλευτές της συμπολίτευσης. Λέει συγκεκριμένα ότι ο σάνο φόρος κατοχής της περιουσίας πρέπει να μπορεί να καταβάλλεται δια των εισοδημάτων που παράγει αυτή και συνεπώς για να είναι η φορολόγη της περιουσίας συνταγματικός ανεκτή πρέπει η κατοχή της να συνδέεται και με την παραγωγή εισοδήματος. Και πιο κάτω, παρατηρείται η ΟΣΑΝΟ πρόσθετη προϋπόθεση παρίσταται αντίθετη με το σκοπό της προτινόμενης ρύθμισης, ο οποίος κατά την προτινόμενη διάταξη είναι η μείωση ή απαλλαγή από το φόρο προσώπων που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία πληρωμής, δεδομένου ότι η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών συνιστά τεκμήριο έλλειψη κρηματικών πόρων από πλευράς του οφειλέτη και όχι ένδειξη οικονομικής δυνατότητας. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν να διαβάζουμε και την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε ότι την ίδια στιγμή που ακίνητη περιουσία των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων φορολογείται υπέρμετρα, μένουν σχεδόν στο απειρόβλητο τα ακίνητα των εχόντων και κατεχόντων και των μεγάλων εταιριών. Αυτό υλοποιείται μέσω της μη προοδευτικότητας των φόρων περιουσίας. Τα ακίνητα δεν ανθρίζονται, αλλά φορολογείται το καθένα χωριστά, των υπεράκτιων επίσης εταιριών και των χαριστικών ρυθμίσεων. Φτάστε στο σημείο να φορολογήσετε ακόμα και τα αγροτεμάχια σε αυτή τη χώρα, όταν το 90% του παραγωγού της χώρας μας έχει λιγότερο από 100 στρέμματα. Είναι απαράδεκτο να φορολογείται το χωράφι διότι είναι εργαλείο παραγωγής. Επιπλέον φορολογείται τον αγρότη διπλά και για το εισόδημα και για το εργαλείο παραγωγής. Σε μια περίοδο, μάλιστα, από το αυξημένο κόστος παραγωγής έχει οδηγήσει τους αγρότες σε οικονομική αδυναμία και σε αδυναμία να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Επιπλέον, επιβαρύνεται τις μονοκατοικίες, που επιβάλλεται φόρο και στο αγροτεμάχιο και στο οικόπεδο που βρίσκεται το σπίτι. Άρα, οι κάτοικοι της επαρχίας είναι πολλαπλώς χαμένοι. Δεν γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης τα τελευταία πενταετία το αγροτικό εισόδημα έχει μειωθεί τουλάχιστον 25%. Φορολογείται τους αγρότες από το πρώτο ευρώ. Τους υποχρεώνεται να τηρούν βιβλία, να πληρώνουν λογιστές και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία σαν επιδευματίας. Οφείλεται τουλάχιστον να αποδειχτείτε την πρόταση στις πασεγές ώστε να εξαιρεθούν από την τήρηση βιβλίων όσοι παίρνουν επιστροφή ΦΠΑ λιγότερο από 2.000 ευρώ. Θα το κάνετε, ρωτώ. Γνωρίζετε, κύριε οικονομική εγκέφαλη της κυβέρνησης, ότι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν φέτος μείωση του εισοδήματό τους κατά 80%. Από πού θα πληρώσουν φόρους αν τους βάλετε φόρους στο χωράφι? Θα κόψουν τα ελαιόδεντρα και θα τα πουλήσουν για ξύλα και πάλι δεν βγαίνουν να πληρώσουν τους φόρους για τους οποίους βάλετε? Τι είναι όμως ουσιαστικά αυτό το νομοσχέδιο? Τίποτα άλλο από την νομιμοποίηση του περίφημου χαρατσού της ΔΕΗ και την επέκταση και σε οικόπεδα και σε χωράφια. Μας λέτε ότι θα υπάρχουν απαλλαγές για κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο φόρο αυτό. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα, διότι τα κριτήρια για τη μείωση ή απαλλαγή από το φόρο, έτσι όπως είναι φτιαγμένο το νομοσχέδιο, ελάχιστοι θα εμπίπτουν σε αυτό. Ας τα εξετάσουμε όμως για του λόγου του αληθές. Ποιες είναι οι απαλλαγές που λέτε? Η έκπτωση κάθε έτος εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις. Πρώτον, το συνολικό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαξιμένο κατά ένα χιλιάρικο για το σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Το σύνολο της επιφάνειας δεύτερον, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέτοιμη του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά. Τρίτον, ο φορολογούμενος ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα
τέκνα της οικογένειας δεν ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Προκειμένου για τίτλους χρουσή άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω προβλέπεται πλήρης απαλλαγή, αλλά πλέον οι επιτροπές δεν δίνουν 80%, δίνουν με 67%. Πείτε μας λοιπόν ποιους αφορούν οι εκτός απαλλαγές, εκτός και απαλλαγές αυτές. Ποιος στοχός σήμερα δεν χρωστά στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία? Γιατί εμπέζεται τον ελληνικό λαό? Ας δούμε λίγο αναλυτικότερο όμως τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε ότι το σύνολο των φορολογικών επιβαρύσεων στα ακίνητα υπολογίζεται με βάση τις εικονικές αντικειμενικές αξίες. Σας το επισήμανε και αυτό ο κ. Παυλόπουλος. Και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω της κατάρρευσης των εμπορικών αξιών των ακινήτων. Επιβάλλεται με αυτό το νομοσχέδιο 3,2 δις ευρώ φόρου στην ακίνητη περιουσία των πολιτών, ποσών που έρχεται να προσθεθεί στη φοροεπιδρομή του 2014, η οποία είναι άνευ προηγουμένου, δηλαδή έχουμε κατάργηση αφορολόγητου ορίου, κατάργηση συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών για φοροαπαλλαγές, νέες κλίμακες κλπ. Και για να τα εισπράξει αυτό, το κράτος εκτός της προχωράει και παραβιάζει και τη στοιχειώδη λογική και νομιμότητα. Συγκεκριμένα, οι φορολογικές αρχές αποκτούν δικαίωμα στα πλαίσια του κώδικα για συντηρητική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής. Δεύτερον, συνεχίζεται να υπάρχει αυτό το παράνομο που έκανε ο κύριος Βενιζέλος, να μη λήξει πρόθεσμες οφειλές, να τα παίρνετε από τους φορολογούμενους. Επιπλέον, προβλέπει η εφορία να προχωράει σε παρακράτηση ολόκληρου του ποσού, δηλαδή ακόμα και για ρυθμιζόμενες οφειλές από τα χρήματα που εισπράττει ο οφειλέτης από εφάπαξ πώλησης περιουσιακών στοιχείων κλπ. Θεωρείται ότι με αυτά τα έκτακτα έσοδα θα πρέπει να αποπληρωθούν στο σύνολό τους τα χρέη του φορολογούμενου, ακόμα και αν αυτός τα αποπληρώνει κανονικά μέσω δόσεων. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε βαρύτατη υπερφορολόγηση των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων και πραξικοπηματικές μεθόδους για εισπράξη φόρων, καθώς και φορολόγηση των αγροτικών εκτάσεων για πρώτη φορά, γεγονός που θα αποτελέσει μαζί με τα υπόλοιπα φορομέτρα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σημαντικότατο το πλήγμα για την αγροτική οικονομία του τόπου. Και από την άλλη έχουμε χαριστικές ρυθμίσεις στους έχοντες και κατέχοντες με ευνοϊκές διατάξεις για offshore εταιρείες και μεγαλοεπενδυτές. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κοινωνικά βάρβαρη πολιτική δεν είμαστε μόνο οργισμένοι, αλλά και αποφασισμένοι ώστε αύριο, στα πλαίσια μιας προοδευτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να υλοποιήσουμε μια ριζική φορολογική μεταρρύθμιση που θα επιβάλλει επιτέλους φορολογική δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπερφορολογείται τα φτωχά και μεσαία στρώματα, με αυτό αλλά και με άλλα νομοσχέδια, δεν είναι δυνατόν να τσακίζετε τη μεσαία τάξη και τον αγροτικό κόσμο και να φέρνετε σε άσχετα νομοσχέδια τροπολογία για να χαρίσετε εκατομμύρια ευρώ σε λαθρέμπορους πετρελαίου και μάλιστα αναδρομικά από 1η-1η-10. Και θα σας το πω ξεκάθαρα, είστε ήδη το παρελθόν σε αυτή τη χώρα και εσείς και οι φοροεπιδρομές σας, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, καθώς η πολιτική ανατροπή που έχει τόσο ανάγκη ο τόπος πλησιάζει. Αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο είναι σίγουρα η αρχή του τέλους σας. Ευχαριστούμε κύριε Πετράκο. Κυρία Ραχέλ, μακρύ από τις ανεξάρτητες.